να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας προς την αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα που είχε αποφασίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απαράδεκτο πολεμικό πλοίο ή προσωπικό με το πλήρωμά της να διακινδυνεύουν σε μέρη εκτός συνόρων. Τα πλοία τα χρυσοπλήρωσε ο ελληνικός λαός για να προστατέψουν τα σύνορα της χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και του λαού. Δεν έχουν καμιά δουλειά να πάνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κυβέρνηση τα στέλνει στο στόμα του λύκου κυριολεκτικά και απαιτούμε να γυρίσουν, να ακυρωθεί η απόφαση αυτή και να γυρίσουν όλες οι στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται εκτός συνόρων να επιστρέψουν στη χώρα. Να κλείσουν οι βάσεις που έχουν γεμίσει τη χώρα και γίνονται ορμητήρια στα πλαίσια των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, είτε απέναντι στην Ρωσία, είτε απέναντι στους άλλους υπεριαλιστές. Καμιά συμμετοχή ελληνικής στρατιωτικής μονάδας εκτός συνόρων σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Η σημερινή κινητοποίηση έχει ένα σκοπό. Να καταδείξει ότι η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει ελληνική φρεγάτα με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ναύτες στον κόλπο που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακριά από το σκοπό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, έχει την πλήρη αντίθεση του ελληνικού λαού. Ήρθαμε σήμερα λοιπόν να διατρανώσουμε και να πούμε καμία εμπλοκή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, του προσωπικού, σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και σήμερα να σταματήσει οποιαδήποτε αποστολή και προσωπικού και όπλων. Ο σκοπός των ελληνικών όπλων δυνάμεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ξένων μηχανισμών.